εισκάλυψη στην πραγματικότητα. Ακριβώς. Όμως έχουμε και άλλο ένα ντοκουμέντο. Όχι, κάτσε λίγο. Αυτό το πράγμα με το χαρακτηρισμό δεν μπορείς να το καταπιείς, δεν μπορείς να το χωνέψεις, δεν γίνεται να το προσπεράσεις. Να ακούμε. Να λένε, να λέει για αυτόν που τον έσπρωξε ότι ήταν ένας παλαβός μου. Και τον ξέρω. Μήπως γι' αυτό τον έσπρωξε. Επειδή τον θεωρούσε παλαβό. Αναρωτιέμαι πραγματικά. Δεν σταματούν εδώ οι χαρακτηρισμοί για τον Αντώνη. Και θα το πω ξανά με όλο το σεβασμό που τον ξέρετε όσοι μας παρακολουθείτε στους Έλληνες ναυτικούς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι το μέταλλο του Έλληνα ναυτικού. Είναι άλλο πράγμα. Είναι ρατσιστές. Πολύ βαριά κουβέντα. Αλλά θα καταλάβετε τώρα αν έχει νόημα. Γιατί στο επόμενο απόσπασμα του μεταξύ τους διαλόγου, τι λένε, Βρερία. Εδώ λοιπόν ξεκαθαρίζει το κίνητρο. Για ποιο λόγο, αυτό που αναρωτιόμασταν τόσο καιρό, Νίκο, γιατί να σπρώξει ο ύπαρχος έναν άνθρωπο που πάει να μπει στο καράβι. Μόνος του λοιπόν από τα χείλη του ακούμε ότι πίστευε ότι είναι μαύρος Πακιστανός και δεν έχει εισιτήριο. Είναι σοκαριστικό. Ακούστε. Εγώ νόμιζα ότι δεν είχε εισιτήριο. Νόμιζα ότι ήταν από το μαύρος, ότι ήταν Πακιστανός. Γιατί καθόταν εκεί απ' έξω και γύριζε γύρω-γύρω. Αλλά δεν μας έδειξε κανένα εισιτήριο εμένα. Εμένα το μόνο που μου είπε εγώ θα το πιστέψω. Άμα ήταν μαύρος Πακιστανός, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Τον πετάγαμε στη θάλασσα, έτσι. Βεβαίως, ο Αντώνης του μίλησε και του είπε πάω να ταξιδέψω. Και ο Αντώνης ήταν και γνωστός. Ήταν γνωστή φυσιογνωμία στο λιμάνι. Θέλω να πω ότι όλα αυτά που ακούμε είναι το ένα χειρότερο από το άλλο.